του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και συγκεκριμένα την είσοδο της μονάδας εντατικής θεραπείας. Πρόκειται για τον βοηθό διευθυντή της ΜΕΘ, Γιώργο Μιξίδη. Ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα εντός του νοσοκομείου και εντός της εντατικής μου προκαλεί φοβερή απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Είμαι εντελώς ευτυχής να πάω σε κάποιον άλλο χώρο όπου υπάρχει επαγγελματισμός και σωστή εργασιακή ηθική και δεχόμενος ακόμα και πολύ λιγότερα χρήματα όπως θα παίρνω τώρα. Ο Δόκτωρ Μιξίδης εξήγησε πως για την παραίτησή του δεν πιστεύει ότι ευθύνεται η ηγεσία του Υπουργείου, αλλά το σύστημα εργασίας στο νοσοκομείο. Σε 17 ημέρες θα ισχύσει και η παραίτηση πέμπτου εντατικολόγου, με κύριο λόγο τις χαμηλές αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας. Οι δύο τελευταίες παραιτήσεις προκάλεσαν την έντονη αναστάτωση των υπολείπων γιατρών, διότι από τις επόμενες μέρες στην ιδιαίτερα ευαίσθητη μονάδα εντατικής θεραπείας θα εργάζονται μόνο οι μισοί γιατροί από ό,τι προβλέπουν οι διεθνείς προδιαγραφές, δηλαδή 5 αντί 10. Πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν ότι η ομάδα των γιατρών της εντατικής, δηλαδή οι 5 που απομένουν, προειδοποιούν ότι ο φόρτος εργασίας είναι τέτοιος που τίθενται σε κίνδυνο ζωές ασθενών και δεν είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται υπό τέτοιες συνθήκες. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, άλλοι 3 εντατικολόγοι του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έφυγαν από το δημόσιο. Το ήδη υποστελεχωμένο τμήμα εντατικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας θα δεχτεί ακόμα έναν κύριο μπλήμα, από τους 7 θα μείνουν 6 γιατροί με αντιληπτές τις επιπτώσεις. Σας είχαμε ενημερωθεί, οι γιατροί τότε είχαν πει ότι αν συμβεί αυτό θα είναι αναγκασμένοι να φύγουν γιατί πλέον δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Οι ιατρικοί κύκλοι αναφέρουν ότι οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό το Υπουργείο Υγείας για την κατάσταση και είχαν εισηγηθεί συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυση του προβλήματος, χωρίς ωστόσο να υιοθετηθεί κάποια από αυτές. Η τελευταία επιστολή τους είχε σταλεί στο Υπουργείο πριν από 2 εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν και 2 συναντήσεις χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν πως το τελευταίο 48ωρο ακυρώθηκαν 2 χειρουργία καρδιάς λόγω πληρότητας κλινών, γεγονός που επηρεάζεται άμεσα από την υποστελέχωση αφού αυξάνει τις επιπλοκές και τον μέσο όρο διάρκειας νοσηλείας των ασθενών.